Η άνοδος του λαϊκισμού στην πολιτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να βλάψει τόσο την πολιτική όσο και τη δημοκρατία, όπως τόνισε ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Βερέμης σε πρόσφατη συνεδρία του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου που έγινε στην αίθουσα διαλέξεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων με θέμα «Ο λαϊκισμός στην πολιτική». Τι είναι όμως ο λαϊκισμός? Ο λαϊκισμός είναι η επανάσταση εναντίον της αριστείας, ότι υπάρχει μια πλειοψηφία στα κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά συστήματα των μη αρίστων. Τι να κάνουμε, και αυτοί έχουν έναν ανταγωνισμό με την αριστεία που είναι μια μειοψηφία αλλά ευνοημένη από τη φύση, από πολλά πράγματα. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το φαινόμενο, ο λαϊκισμός? Είναι επικίνδυνο γιατί πολλές δικτατορίες του παρελθόντος, ο Χίτλερ ας πούμε, ο Χίτλερ κυνήγησε τους καθηγητές, τους διανοουμένους, τους καλλιτέχνες. Ο κύριος Βερέμης σχολίασε όμως και την τουρκική προκλητικότητα, με τον Τούρκο πρόεδρο μάλιστα να βρίσκεται σε αυτή την πολιτική συγκυρία σε μια δύσκολη θέση. Βρίσκεται σε κακές σχέσεις με περίπου όλους. Η Ρωσία δείχνει μια προτίμηση για να δημιουργεί προβλήματα στη Δύση και στην Ευρώπη. Αλλά βλέπετε, με την Αίγυπτο δεν έχει σχέσεις. Με τη Συρία δεν έχει σχέσεις. Με τους Κούρδους τους κυνηγάει. Τους Ιρακινούς τους δημιουργεί θέματα. Με την Αμερική δεν πάει καλά. Την ίδια στιγμή, όπως τονίστηκε από τη συνάντηση των τεσσάρων πλευρών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με φόντο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, φαίνεται πως υπάρχει μια στενή συνεργασία. Και τώρα τον εγκαλεί τον Ερντογάν η κυρία. Πώς λέγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μογκερίνη. Τέλος, σχολίασε και την απόφαση της Κύπρου να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης για τα μέλη του πληρώματος του Πορθητή. Καλό είναι να είναι κανείς πάντα έτοιμος για ενδεχόμενα, όλα τα ενδεχόμενα. Τώρα ως προς την ιδέα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύπρου να ζητήσει τη σύλληψη των ενόχων, είναι πάρα πολύ έξυπνη. Διότι δεν είναι μόνο Τούρκοι σε αυτά τα πλοία, είναι και Νορβηγοί, είναι και άλλοι Ευρωπαίοι οι οποίοι τους καθοδηγούν. Αυτοί όταν γυρίσουν στην Ευρώπη μπορεί να βρουν το χωροφύλακα στην πόρτα. Εσείς έχετε ένα ένταλμα υπάρχει για σας, γιατί κάνατε παρανομίες.